Πληκτική. Να σε ρωτήσω, και ο Παπαδημητρίου είναι πάρα πολύ καλός. Είναι φοβερός. Ναι. Αυτός πώς είναι στα κανονικά του? Ενώ όταν... Ο Μάκης. Ο Μάκης νομίζω ότι είναι κρυμμένος ιδιοφύης. Είναι. Είναι συνέχεια με ένα κύβο το Rubik. Τέτοιο και το λύνει σε δευτερόλεπτα. Το κάνει. Και μετά, ενώ νομίζω ότι δεν ακούει τι γίνεται γύρω-γύρω, θα ακούει τα πάντα. Έτσι. Είναι εκπληκτικός. Ναι. Εγώ έχω δει και κάποιες ταινίες του, τέλος πάντων. Ναι. Είναι πάρα πολύ καλός. Είναι. Αλλά φαίνεται λίγο περίεργος. Δεν είναι περίεργος. Είναι μοναχικός τύπος. Όχι, έχει οικογένεια. Όχι, βέβαια, παιδί μου, λέω. Δεν είναι τόσο επικοινωνιακός και ανοιχτός. Όχι, μια χαρά. Άμα θέλει, είναι. Αν θέλει, βέβαια. Επιλεκτικά αυτό λες. Μάλιστα. Να σου πω τώρα, ποιοι Έλληνες ηθοποιοί σ' αρέσουν πάρα πολύ σαν ηθοποιοί, άντρες και γυναίκες? Πάρα πολύ, ποιοι μ' αρέσουν. Πάλι μου. Αυτό, ποια μ' αρέσουν μια. Αφού κολλάει και εσύ, ναι, πάντα. Για να κολλάει επίτηδες. Τώρα να σκεφτώ τηλεόραση, ναι, κάτι συγκεκριμένο. Μ' αρέσει πολύ ο Κόκλας, μ' αρέσει ο Μπέζος, πάρα πολύ. Από τις γυναίκες. Όλες που παίζουν, και η Ζέτα πάρα πολύ που είναι στους Βασιλιάδες, και η Κλέλια που είναι μαζί μου, είναι σούπερ. Και αυτά έχω σκεφτεί. Μ' αρέσουν γενικώς. Ποια ηθοποιό Ελληνίδα θεωρείς πολύ όμορφη? Την Κλέλια. Την Κλέλια. Είναι πολύ όμορφη η Κλέλια. Κούκλα είναι. Ναι, όντως. Είστε έτοιμοι? Λοιπόν, Δημήτρη και Μέρη, γέλατε στην παρέα μας. Θα σου δυσκολέψουμε. Άννα, θα σου. Δημήτρη, δεν πειράζει, αλλά και στο αυριανό. Θα σου δυσκολέψετε τη ζωή αυτό. Θα σου δυσκολέψουμε κι άλλο τη ζωή. Γεια, καλημέρα. Λοιπόν, να σα πάρω αγκαλιά, όχι καλύτερα, κάθεστε σε μια. Όχι, για όνομα του Θεού. Γεια σου, Άννα, καλώς ήρθες. Μέρη, μου ευχαριστώ. Έφερε. Έλα, Δημήτρη, μη σα στήσει. Έχει τα στήσια, Δημήτρη, Άννα. Λίγο φταίει εσύ γι' αυτό. Τι έχει κάνει? Είναι η απόδειξη, παιδιά, η Άννα είναι η απόδειξη αυτό που λέω. Ότι όμορφη μελαχρινή δεν συγκρίνεται με καμία ξανθιά. Ναι, πολύ όμορφη. Η αλήθεια είναι αυτή. Στη Σερβία οι πιο πολλές μελαχρινές δεν είστε, όχι ξανθιές. Έχει και ξανθιές. Ναι. Είναι ανοιχτή επιδερμίδα. Ναι. Όχι, ναι. Είναι σκούρα μαλλιά με ανοιχτή επιδερμίδα. Ναι. Άννα, θέλω την προσοχή σου τώρα, γιατί ο Δημήτρης θα προσπαθήσει να σου εξηγήσει το παιχνίδι. Το οποίο. Όχι. Άμα προσπαθήσει να σου εξηγήσει το παιχνίδι. Όχι, είναι ότι πλατιάζω λίγο, αλλά αυτό που θα παίξουμε είναι κρεμάλα. Κρεμάλα. Στα ελληνικά. Στα ελληνικά, δεν είναι τίποτα. Άσχετη, αποκλείεται. Καλή, εμείς, να το κάνουμε στα αγγλικά, τουλάχιστον στα κάτι να το κάνουμε, πετύχω. Δημήτρη. Ναι. Εντάξει. Στα ελληνικά γράφω χάλια, δεν... Όχι, δεν ξέρω, 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 ωραία. Το γράφω τώρα στα αγγλικά εγώ μια στιγμούλα. Μέρη, πες πώς θα παίξουμε. Λοιπόν, και θα μας αγοράζεις φωνήεντα ή σύμφωνα. Θα πεις, ας πούμε, στα αγγλικά, θέλω να αγοράσω το A. Ναι. Άμα θέλεις να αγοράσεις φωνήεντα, τι κάνουμε, θα ρωσε αλήθεια. Στο αλήθεια, γιατί είναι... Στο φωνή είναι θάρρος. Στο σύμφωνο... Παιδιά, εγώ λέω εσείς οι δύο που είστε έτσι είστε πολύ... Είστε άρρωστοι. Είστε άρρωστοι γιατί να σας αγοράσει έντεμο στην Ολλανδία, να σας ευορτωθούμε και όλους και τους δύο. Ένα... Και να σας κάνει να βρίσκετε παιχνίδια που δεν καταλαβαίνει κανείς τίποτα. Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι στην πράξη όλα τα καταλαβαίνει. Όταν θα παίρνεις ένα σύμφωνο θα σκώνει μια ερώτηση. Εγώ δεν καταλαβαίνω που υποτίθεται και παιχνιδά στην τώρα. Όταν θα παίρνεις ένα φωνή θα σκώνει μια δοκιμασία. Δοκιμασία αποκλείεται. Κατάλαβε σαν εντάξει, ναι, θες λοιπόν να ξεκινήσουμε. Γιώργο, δεν πειράζει, δεν θα παίξεις εσύ. Ωραία, έχουμε αγγλική λέξη ή ελληνική λέξη. Ναι, εγώ πρώτα το καταλάβω, δεν ξέρω καλά ελληνικά. Δεν το κατάλαβες, Άννα. Όχι. Έχουμε ολόκληρη φράση. Πες μου την αλήθεια, Ριάννα, για να δω, το κατάλαβες. Την αλήθεια, μην τρέπεσαι, εγώ δεν το κατάλαβα. Όχι. Ειλικρινά δεν κατάλαβες ότι αν κάνει σύμφωνο. Αν παίρνει σύμφωνο θα τη κάνω μια ερώτηση και αν παίρνει φωνή θα κάνει δοκιμασία. Νομίζω ότι κάνουμε λέξη και όχι. Δεν έχω τίποτα δικό σου. Δεν θα κάνουμε σε πιο έξω από μένα. Συγγνώμη, στα αγγλικά. Στα αγγλικά θα κάνουμε. Θα κάνουμε φράση. Μια φράση. Ωραία, είναι εύκολο, παιδιά. Θα καταλάβετε πολύ σύντομα. Λοιπόν, πάμε. Τι θέλει, σύμφωνο ή φωνή? Φωνή. Φωνή, δοκιμασία θέλει. Θα ξεκινάμε, δοκιμασία. Βέτροβιμέ λομέ, η απέβαν ποσβόμε, ναι τσεκάι με ζενό, ναι τσεκάι με δόμε. Μπράβο! Θα σου έλεγα τώρα, αλλά έχει χάρη. Θα μπορούσε να διάλεξε ένα φωνή. Ένα ρεφρέν. Γιώργο, αφού κάθεσαι και μας συνέχεια μας αμφισβητείς. Κάτσε να δεις το κάτω γίνεται. Έτσι γίνεστε καλύτερα από την Μητρό. Κοκκίνησα ρε φίλε, κοκκίνησα. Έτσι γίνεστε καλύτερα. Ναι, δεν έχετε βάλει όμως, τώρα βάλε. Το άνθρωπο έκανα. Πες ένα φωνή είναι τώρα εσύ. Δεν έχει να το πάει. Καλά τώρα, μην τις λες να κάνουν τώρα. Ας έχεις το μυαλό του μόνο δεν μιλήσει το παιχνίδι. Ωραία. Δεν πρέπει να κάνουμε και το πρόσωπο. Να το κοίτα πόσα έι.
Λοιπόν, ωραία, τώρα πάμε. Τι θες να αγοράσεις, φωνή. Τώρα φωνή είναι ή σύμφωνο. Σύμφωνο. Σύμφωνο, οπότε ερώτηση. Θα σου κάνω μια ερώτηση. Σε αυτή τη φάση που βρίσκεις, έτσι τώρα, ναι, στη ζωή σου, ναι, θα φωτογραφιζόσουν για κάποια καμπάνια πιο γυμνή, πιο σεξι. Εξαρτάται ποια καμπάνια. Έρχε... Άμα είναι Victoria's Secret, ναι. 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 Όταν λες γυμνή, δηλαδή... Με σόρουχα ή μόνο πιο... με σόρουχα, γυμνή, αυτό, όχι. Ναι, ναι. Γυμνό, γυμνό θα κάνεις ποτέ με πολλά λεφτά. Δεν νομίζω, όχι. Ας πούμε για φιλανθρωπικό όχι, σκοπό. Για, όχι για φιλανθρωπικό, για πολλά λεφτά. Α, για πολλά το έχω κάνει και τζάμπα φέτος το καλοκαίρι. Ο φωτογράφος ήταν Θανάσης. Το έχω... Γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ τα νουτς και τα... Τέτοια το έχω τραβήξει σε μια παραλία μέσα στη νύχτα να μου κάνει τέτοια. Ναι, αλλά αυτό φαντάζομαι το έχετε εσείς οι δύο. Δεν έχει γίνει δημόσια. Συγγνώμη, καθόσασταν και φωτογραφιζόσασταν τα βραβιά. Ωραίο αυτό. Όχι, αυτός με φωτογραφιζόταν. Λοιπόν. Εσύ δεν το φωτογράφησες. Τα έχεις ρίξει τον όλα. Πάμε. Φωνή είναι σύμφωνο. Σύμφωνο. Σύμφωνο ξανά. Λοιπόν, έχεις πει τώρα στα παιδιά ότι σου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα και αγαπώ πάρα πολύ τους Έλληνες. Μπράβο. Μπράβο. Το έχω βρει τι σημαίνει. Έχει βρει τη λέξη. Δεν παλεύετε στα παιχνίδια, δεν μπορώ. Μου ανέβα στην πίεση. Α, σε βρει Γιώργο να παίξει, Άννα. Μα το έχω βρει. Ρώτα Μέρη, καλά. Πάντα χαλάει το παιχνίδι, ό,τι κάνετε. Έτσι. Α, το γράφαμε, κύριε Πέτρο. Πάρα πολύ την Ελλάδα και τι Έλληνες. Μα είναι πολύ εύκολο. Επειδή είναι έτσι δύσκολη περίοδο, θα έπαιρνε την οικογένειά σου όλοι μαζί να μετακομίσετε για κάπου αλλού. Όχι. Με τίποτα. Και στα καλά και στα κακά. Εδώ. Στην Ελλάδα. Ποιο σύμφωνο. R. Δεν υπάρχει. Και εσύ δεν το έχεις καταλάβει. Oh, never mind, let it be. Mother, father. Προχωράμε, τι αγοράζεις. Λοιπόν. Τίποτα ρο. Δεν έχω καταλάβει. Οκ. Ναι, τώρα θέλω να βρω τι είναι. Θέλω το πάλι σύμφωνο. Πάλι σύμφωνο, λοιπόν. Και επίσης προηγουμένως έλεγες ότι δεν εστιάζεις καθόλου στα αρνητικά του Θανάση. Και αράδειο, εκεί μια σειρά ωραία θετικά. Όμως τι θα έκανε το οποίο δεν θα το συγχωρούσες με τίποτα. Δεν ξέρω, όλα συζητιούνται. Όλα συζητιούνται. Και την απιστία δηλαδή. Ναι. Σιγά μην συζητιέται και απιστία, κάτσε περίμενε τώρα εδώ. Θέλω λίγο break. Πάρε λίγο το χρόνο σου. Δηλαδή θα συγχωρούσες. Θα συγχωρούσες. Κάτσε. Θα συγχωρούσες απιστία. Δεν το λέω ότι θα συγχωρούσα. Υποθετικά. Θα συζητούσα. Θα συζητούσες. Αυτό με ρώτησε. Ναι. Θα συζητούσε. Δηλαδή, όλα συζητούσε. Με ποια δηλαδή, αν σου έλεγε ότι είμαι άντρα και δεν κατάλαβα, είμαι μεθυσμένο, θα τον πίστευε. Δεν ήταν αυτό που νομίζω. Δεν ξέρω. Μόνο άμα μου έλεγε πήγαμε άλλο άντρα. Άρα πώς θα το συγχωρούσε πιο εύκολα αν πήγαινε με άλλη γυναίκα ή με άλλον άντρα. Βέβαια, γυναίκα τι παλεύει. Τον άντρα δεν τον παλεύει. Ναι. Ωραία. Δεν λέω τίποτα, θα με σκοτώσει τώρα. Θα σου πει αυτό βέβαια. Γενικά μετά. Μετά, αν είχε κανεί καμία εξαδέρφη στη Σερβία. Είναι τίποτα... πολύ όρημα εκ μέρου του το άλλα συζητιούνται. Εγώ το πιστεύω. Ναι, πείτε μα κανένα σύμφωνο. Για πες και ένα σύμφωνο. Θέλω να με βοηθήσω, είναι τόσο καλή. Ναι, να με βοηθήσει, παρακαλώ. AIDS. Μοιάζει λίγο με τον τίτλο AIDS. Σύμφωνο, σύμφωνο. AIDS. Τώρα μου το πες. Όχι, σχεδόν. Όχι, εντάξει. My name is και έχουμε τη τελευταία λέξη. Θανάσης. Μαύρη Γιώργο, δεν αντέχεις, δεν αντέχεις, δηλαδή, δεν αντέχεις. Εντάξει, δεν μπορείς, δεν αδυνατείς. Θα τρελαθώ. Είναι αυτός ο άνθρωπος που ξεκινάει κάποιος να πει ένα ανέκδοτο και το λέει εκείνος, το παίρνει και το λέει αυτό. Κάνουμε δοκιμασία και επειδή το βρήκες το είπες, πάμε να φύγουμε. Κάτσε μόνος σου, κάτσε και πάμε να μιλήσουμε. Είσαι ανεκδίκητος. Κάτσε μόνος και παίξε δηλαδή. Έτσι όμως τα γερατιά θα είναι άσχημα. Είναι δυνατόν. Πολύ άσχημα. Μίζερος εκεί με τη μύτη σου θα γεράσεις. Ένα είσαι το τρόπο. Είναι άθλια, δεν θέλω εγώ να παίξω παιχνίδια. Δεν ξέρεις να χάνεις και δεν ξέρεις να παίζεις. Και δεν είσαι εγώ έπαιξα για να χάσω. Ναι, αλλά εσύ αυτό. Αυτό ήταν ότι εσύ δεν έπαιζες, Γιώργο. Τώρα θα λύσουμε το δικό μου θέμα. Έχουμε εδώ καλεσμένη μια κούκλα. Πιο όμορφη καλεσμένη που ποτέ. Αν μπορείς λίγο να μας δώσεις κάποιες συμβουλές ομορφιάς. Έχεις κάνει δύο κορίτσια, το σώμα σου έχει επανέλθει 100%. Πόσο κιλά έχεις πάρει στις δύο εγκυμοσύνες? 16 στην πρώτη, 17 στη δεύτερη. 16 και εσύ πολλά πήρες, Πολλά, ναι. Δεν πήρες και λίγα, ναι. Άριστα, ναι. 16 και 17. Και πώς τα έχασες? Πες μας λίγο έτσι κάποιες συμβουλές να μας ακούσουν. Για το σώμα μας είναι το πιο απλό πράγμα. Είναι η γνώση. Άμα ξέρεις τι είναι καλό για σένα, το κάνεις το σώμα σου όπως θες. Και πόσο το μάθω. Δηλαδή,
Πώς θα το μάθεις, κάνε έρευνα, κάνε... Εμείς τώρα τι κάνουμε, ο Θανάσης έκανε σεμινάρια που μας ενδιαφέρει πολύ η διατροφή μας και η διατροφή των παιδιών. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, κάνουμε διατροφή με ομάδες αίματος. Και κάθε ομάδα υπάρχει κάτι που της πάει πολύ καλά και μπορείς να τρως όσο θέλεις και χάνεις κιλά και άμα τρως λάθος τροφήματα, σου κολλάνε, παιδί μου, και δεν χάνεις με τίποτα. Τι άλλο, κάποια πράγματα που είναι συγκεκριμένα για όλους, ελαιόλαδο, λαχανικά φρούτα, τα γνωστά, το ginger, το πρωί. Το ginger, για πες μου και το ginger που όλη το μέρα. Το ginger εξαιρετικό. Εγώ κάθε πρωί κάνω φρέσκο χυμό από grapefruit, ginger, μήλο και ακτινίδιο. Πίνετε. Το πίνω αυτό. Πίνετε μια χαρά, είναι νόστιμο. Για μοντέλο. Πίνετε και μετά αυτό που έχει μείνει βάζω στο πρόσωπο. Το πούπα. Ακριβώς, βάζω στο πρόσωπο. Η γιαγιά μου έλεγε ότι δεν μπορείς να φας, μη το βάζεις στο πρόσωπό σου. Λοιπόν, βάζω αυτή τη μάσκα, κάνω ένα δεκάλεπτο έτσι πράσινη. Κρέμες δεν φοράς δηλαδή? Σπάνια, δεν παίρνω ακριβές κρέμες, ούτε πιστεύω ότι κάνω τίποτα. Και τι λοιπόν, φοράς? Φρούτα φοράει, δεν τα φρούτα ακούς. Φοράω το πρωί. Μην τρώει, μετά ό,τι τρώει, δεν καταλαβαίνεις. Ταχίνι, αβοκάντο στο δέρμα. Το βράδυ, ελαιόλαδο με μαύρη ζάχαρη. Peeling παντού στο τέτοιο και το πρωί το δέρμα είναι σούπερ. Αυτά. Κάτι φακές είχε βάλει προκλήσεις. Και μου είπες ότι κάνεις μασάζ με λεμόνι. Με θέρεο λάδι λεμονιού που σφίγγει πολύ το δέρμα και με βοήθησε μετά την εγκυμοσύνη να συνέλθει το δέρμα μου πολύ καλά. Μόνο σου τριβώσουνα. Ναι, ελαιόλαδο και λάδι λεμονιού και άμα θέλεις και peeling βάζεις και μαύρη ζάχαρη. Ωραία. Εσένα ποιος θα μάθω όλα αυτά, περίμενε. Δεν θέλει να τα μάτι βαριέται. Έλα. Δεν βάζω φακές στο πρόσωπο. Δεν σου είπε φακές, σου είπε από το χυμό που κάνει με το... Δεν θα σε βοηθήσουν φακές, όχι. Τα φασόλια. Αυτά. Όχι, εσένα, όχι. Δεν το πιστεύεις. Πίκολο και το κορφάδες. Μα ούτε το παιχνίδι σου αρέσει, ούτε οι συμβουλές. Άμα δεν το πιστεύεις αυτό, δεν θα σε βοηθήσει τίποτα. Μα να βάλω εγώ τζίτζερ στο πρόσωπο. Άμα το κάνεις έτσι, με μισή καρδιά και λες τη μάλα. Τι μου λέει τώρα αυτή, τι είναι αυτό, δεν θα σε βοηθήσει. Άμα όμως το πιστέψεις και λες αυτό θα μου κάνει πολύ καλό, το πίνω και με καθαρίζει και μου κάνει, θα σου κάνει θαύμα. Εσένα δεν θα σου κάνει τίποτα. Ο Δημήτρης, να σου πω κάτι, ο Δημήτρης είναι συμπαθητικός άνθρωπος, πώς το βλέπεις? Νομίζω ναι, πολύ. Ευχαριστώ. Είναι καλός. Τι ερώτηση είναι αυτό? Λοιπόν, τι χόμπι έχεις εσύ? Τι χόμπι, τώρα δεν έχω πολύ. Διαβάζω όποτε μπορώ. Ποιο άθλημα δεν μου κάνει? Έκανα beach volley. Beach volley. Ναι. Το είσαι των άγριων των σπόρτων λίγο. Μ' αρέσει πολύ. Δεν έχω κάνει. Έχω κάνει λίγο kickbox. Αυτό είναι μόνο. Αλλά ωραία. Μ' αρέσουν όλα τα martial arts. Τέλεια. Λοιπόν, εμείς τώρα θα υποδεχθούμε τον Έλληνα Σαμουράι. Γεια σας. Κωνσταντίνο Καρυπίδη, τι γίνεται, Κωνσταντίνο, καλά. Καλώς ορίσατε, τι κάνετε. Γεια σας. Γεια και να μας συστήσεις εδώ τώρα, Κωνσταντίνε, τι έχουμε εδώ. Έχουμε μικρόφωνο. Στέλιο, υπάρχει πιθανότητα για να μιλήσουν και άνθρωποι? Δεν υπάρχει.